Γεια σας. Βρισκόσαστε στον τρελό κόσμο και για να επιβεβαιώσουμε την είδηση του τρελού κόσμου, δύο ακόμα δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα κατά την άσκηση του καθήκοντος. Πρόκειται για τους Γάλλους δημοσιογράφους Ζισλέν Ντιπόν και Κλοντ Βερλόν, ρεπόρτερς του γαλλικού ραδιοφώνου, που εκτελέστηκαν ψυχρό με 2 και 3 σφαίρες αντίστοιχα από τις απαγωγές τους στο ταραγμένο από πολεμικές επιχειρήσεις Μαλί. Είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος που μένεται εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Αφρικανικής χώρας, τους Τουαρέγ, και τα γαλλικά στρατεύματα που έσπευσαν να ενισχύσουν το κυβερνητικό στρατόπεδο εναντίον εξτρεμιστών Ισλαμιστών ανταρτών, και έχουν προκληθεί πάρα πολλά θύματα στους αμάχους. Εδώ είναι η σωρή των δύο δημοσιογράφων. Έφτασαν και από τη Γαλλία υπουργός για να τα παραλάβει και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Έχουμε η σωρή των δύο Γάλλων δημοσιογράφων που εργάζονταν στο γαλλικό ραδιόφωνο RFI και δολοφονήθηκαν προχθές μετά την απαγωγή τους από ενόπλους στην πόλη Κιντάλ στο βόρειο Μαλί. Μεταφέρθηκαν χθες στην πρωτεύουσα Μπαμακό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Η σωρή των δημοσιογράφων μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος του Γαλλικού Στρατού. Αυτή είναι η Γαλλίδα και αυτός είναι ο Γάλλος δημοσιογράφος. Αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο έπαιρνα συνέντευξη όταν εισέβαλαν οι αντάρτες στο σπίτι του, πήραν τους δύο δημοσιογράφους και κατόπιν τους εκτέλεσαν. Μέλη της διεύθυνσης του Γαλλικού Ραδιοφωνικού Σταθμού αναμένονταν στον Μπαμακό για να διοργανώσουν τον επαναπατρισμό των σωρών. Ο πρόεδρος Ολάντ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το θάνατο των δύο δημοσιογράφων. Μαζί με τον ομολογό του, του Μαλί, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας. Οι δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι είχαν απαχθεί στην πόλη Κιντάλ στο βόρειο Μαλί από ενόπλους και η ανακοίνωση του θανάτου του 58χρονου πεπειραμένου ρεπόρτερ που ήταν συνηθισμένο σε δύσκολες αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, Κλοντ Βερλόν, και της ηλικίας 51 χρόνων παθιασμένης και εξειδικευμένης δημοσιογράφου σε θέματα Αφρικής εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Εδώ βλέπουμε τον Λοράν Φαμπιούς που υποσχέθηκε να ενισχυθεί η ασφάλεια στην ταραγμένη περιοχή και να αποσταλούν και νέες γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξεως. Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αποτρόπαια αυτή ενέργεια και, όπως είπε ο πρόεδρος Ολάντ, συναισθάνει τον πόνο των οικογενειών των δύο δημοσιογράφων και απευθύνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης σε όλους τους δημοσιογράφους του RFI. Τώρα θέλω να σας πω ότι στην δημοσιογραφική οικογένεια φέτος μόνο η δημοσιογραφική οικογένεια θρηνεί 43 δημοσιογράφους, 3 συνεργάτες από μέσα ενημέρωσης, 25 ανθρώπους που δημοσιογραφούσαν σε κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε ακόμα 184 δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο που είναι φυλακισμένοι, 13 συνεργάτες από διάφορα μέσα και 157 δημοσιογραφούντες σε κοινωνικά δίκτυα. Αυτά μας τα πληροφορεί το βαρόμετρο της ελευθερίας του τύπου από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, το Journalist Sans Frontier που εδρεύει στη Γαλλία. Νομίζω ότι όσοι έχουν την τύχη να βρεθούν σε πολεμικές αποστολές γνωρίζουν τις δυσκολίες, τους κινδύνους και γνωρίζουν επίσης τις αγωνίες που προκαλούν στις οικογένειές τους. Αλλά η δημοσιογραφία είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, υπόκειται σε πάρα πολλές πιέσεις. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε επικριτικοί όλος ο κόσμος και εμείς προσωπικά απέναντι στους δημοσιογράφους. Έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη
Και γι' αυτό, επιστρέφοντας στην Αθηναϊκή γη και στα γεγονότα που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, θα είμαι πάλι επικριτικός σε κάποιους συναδέλφους, γιατί το πρώτο που έκροξαν οι τηλεοπτικοί παπαγάλοι ήταν πως επρόκειτο για ξεκαθάρισμα των ανθρώπων της νύχτας. Για να το μαζέψουν αυτό το σχόλιο, όταν διαπιστώθηκε πως οι νεαροί που δολοφονήθηκαν έξω από τα γραφεία του κόμματος της Χρυσής Αυγής ήταν άνεργοι. Κατόπιν ήρθε η δήλωση του υπόδικου βουλευτή της Χρυσής Αυγής που χαρακτήρισε κυβερνητικούς αξιωματούχους ως ηθικούς αυτούργους στη δολοφονία. Δεν θα σταθώ και στις δύο αυτές επικίνδυνα ανόητες τηλεοπτικές δηλώσεις. Χρειάζεται, γιατί χρειάζεται απλώς λίγη σκέψη. Ποιους ευνοούν αυτές οι δολοφονίες, ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές. Έχουμε συνηθίσει να μας πεπιλίζουν το μυαλό ότι δήθεν υφίσταται ιδεολογική κάλυψη πίσω από την τρομοκρατία. Υπήρξαν και στο παρελθόν, όπως και σήμερα, έγκριτοι δημοσιογράφοι αλλά και βουλευτές του ευρύτερου αριστερού χώρου που μασούν τα λόγια τους όταν τους ζητείτε να καταδικάσουν τρομοκρατικές πράξεις. Συνήθως περιορίζονταν και περιορίζονται σε εκφράσεις που καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Κάποτε σε σύσκεψη στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου εργαζόμουν για αρκετά χρόνια, ήμουν ο μόνος που είχε εκφραστεί εναντίον της δημοσίευσης προκήρυξης τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήταν για μια και μόνη φορά που είχε προτιμηθεί και σταλεί η προκήρυξη στην εφημερίδα Τα Νέα από την περιβόητη εκείνη τρομοκρατική οργάνωση αντί της ελευθεροτυπίας, όπως συνηθιζόταν ως τότε. Στην εφημερίδα την οποία στην ελευθεροτυπία ήμουνα και εγώ εργαζόμενος από τα ιδρυτικά μέλη το 1975 από τους 80 συνάδελφους που την ξεκίνησαν. Ουδέποτε πίστηκα ότι οι προκήρυξεις έκρυβαν την ιδεολογία ενός μελισσοκόμου εκτελεστή αλλά και ενός επισκευαστήματος ποδηλάτων και κάποιων άλλων προλετάριων υπό την καθοδήγηση ενός διανοούμενου. Και όλοι αυτοί ήταν ικανοί να ξεγελούν επί χρόνια τις αρχές με την τρομοκρατική τους δράση, με ασυνάρτητους στόχους, οι οποίοι όμως πλήρωναν με τη ζωή τους μόνο και μόνο για να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα η άποψη των εκτελεστών τους. Το υπόβαθρο ήταν βαθύτερο και εδώ κυρίαρχο ρόλο έχουν παίξει κάποιες μυστικές υπηρεσίες για τους δικούς τους πάντα λόγους. Αυτό τουλάχιστον κρίνω εγώ. Ουδέποτε ωστόσο ήμουν σε θέση να τους εξηγήσω τους λόγους αυτούς επακριβώς. Μόνο υποθετικά. Συμπερασματικά και πάντα κάτω από το πέπλο θεωριών συνωμοσίας, γιατί έχω κατηγορηθεί από πάρα πολλούς ως συνωμοσιολόγος. Έχω και μια απέχθεια με κάθε μορφής πρακτορυλίκη. Γεγονός πάντως είναι πως πάντοτε βρίσκονται πρόθυμοι, προφανώς επαμοιβοί, επαγγελματίες του είδους, να διεκπαιρώνουν παρόμοια συμβόλαια, πληρωμένοι δολοφόνοι. Δεν πιστεύω ότι ένας ιδεολόγος μπορεί να είναι ένας ψυχρός δολοφόνος. Και όλοι αυτοί καλύπτονται κατόπιν από το παραλήρημα κάποιας ανακοίνωσης. Διότι αν μη τι άλλο παρά πληρωμένο δολοφόνο φωτογραφίζει και ο εκτελεστής που κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και με επαγγελματική ευχέρεια γάζωσε με το ημιαυτόματο όπλο και είχε την ψυχραιμία να δώσει και χαριστικές βολές. Και όλα αυτά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας. Σε ώρα που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα και ο κόσμος στα πεζοδρόμια να παρακολουθεί έκπληκτος στην αρχή και τρομοκρατημένος προφανώς κατόπιν, να γινόμαστε ξαφνικά Σικάγο της εποχής υποταπαγόρευσης. Αλήθεια, σε πόσους έχει πει κάτι η αυτοβούλος παράδοση του μελισσοκόμου στις αρχές, είχε πάλι περπατώντας στη Γαδά, αν και ήταν καταζητούμενος. Με παρόμοιο τρόπο παραδόθηκε ο επίσης καταζητούμενος, ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο οποίος μάλιστα έξω από τη Γαδά, ανενόχλητος, έκανε δηλώσεις στα κανάλια. Η πρώτη σκέψη λοιπόν που ήρθε στο νου μου από τα γεγονότα της Λεωφόρου Ηρακλείου ήταν ποιος ωφελείται και ποιος ζημιώνεται από αυτή την εγκληματική πράξη. Πρώτον, αναμφίβολα ωφελείται η κυβέρνηση σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς συναντά αντίδραση ακόμα και από δικούς της βουλευτές και των δύο κομμάτων που την απαρτίζουν
και έτσι τα μέσα έχουν να στρέψουν την προσοχή του κόσμου μακριά από τα οικονομικά του δεινά. Φυσικά, κερδίζει και το κομματικό εξάβλωμα που δέχεται τα πειρά του αποκαλούμενου δημοκρατικού τόξου. Αφού θρηνώντας νεαρά θύματα, προκαλεί ταυτόχρονα συμπάθεια βοηθούντων και των παπαγάλων που καλύπτουν τα γεγονότα. Όχι όλων, προφανώς, αλλά είναι ορισμένοι προκλητικοί με τις δηλώσεις τους, οι οποίοι δημοσιούν φωτογραφίες και βιογραφικά των θυμάτων, αλλά και συνεντεύξεις με συγκινητικά τους πρόσωπα, σε μια στιγμή που το αποκαλούν εγκληματική οργάνωση. Ευνοούνται και κάποιες εξαποδομιστικές υπηρεσίες, να μην τις ξεχνάμε αυτές, που αποσκοπούν, ελαντέ, σε κάποια ωφέλη από μια σχεδιαζόμενη αναταραχή στη χώρα. Κάποιοι ανόητοι σε τηλεπαράθυρα δεν δίστασαν να μιλήσουν για προεόρτια εμφυλίου πολέμου. Έτσι κι αλλιώς μας βρήκαν σε μια κατάσταση απερίγραπτη για να κάνουν παιχνίδι. Έτσι, παραθέτω τις υπηρεσίες εκείνες που ενδεχομένως να είχαν κάποιους λόγους παρέμβασης, τις αιτίες τις αφήνω να τις σκεφτούμε όλες μαζί. Σκεφτείτε αν ενδιαφέρεται η CIA για αναταραχή εδώ, ενδεχομένως η τουρκική MIT ή ακόμα και η Mossad. Συμφέρει όμως και σε κάποιους άλλους παράγοντες που δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε τι έχουν να αποκομίσουν από τα παραπόμενα αυτής της επίθεσης. Διότι αν ισχύει κάποιο από όσα προαναφέραμε, τότε σε έρευνες αντιτρομοκρατικής θα ισχύει το άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες. Ψάχνουν για DNA σε μια κλεμμένη πινακίδα εδώ και 2 χρόνια. Ψάχνουν σε DNA σε μια μοτοσικλέτα που ενδεχομένως δεν ξέρουμε αν είναι αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί. Επισημαίνουν τα κανάλια ότι κατορθώσαμε να γίνουμε πάλι πρώτη είδηση διεθνώς. Και μήπως νομίζει κάποιος προς το εξωτερικό κοράκια, γήπες και παπαγάλοι δεν εργάζονται στα εκεί μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Χώρια που ουδής σοβαρός στο εξωτερικό έχει βρεθεί να πει καλό λόγο για την εγγένη πολιτική κατάσταση που επικρατεί εδώ. Τώρα θα μου πείτε, ψάχνω να βρω σοβαρούς, έτσι. Εξαιτίας της προφανούς ανικανότητας των ανθρώπων που βρίσκονται στην πολιτική ηγεσία, ένθεν και ένθεν, και την αδυναμία τους να διατυπώσουν πιεστική άποψη για τα τόσα δεινά που έχουν συσσωρευτεί και χωρίς ουσιαστική αντίδραση σε ποικίλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα που επιβεβαιώνει το παρατσούκλι της Φεδράς Πορτοκαλέας. Εκτός από τα θύματα της καξιδερικής επίθεσης που θρηνούν αγαπημένο πρόσωπο, βρέθηκε πάλι ο λαός μας σε ένα φαύλο κύκλο, όπου θα αναζητηθούν τηλεοπτικά ένοχοι βάσει της θεωρίας των 2 άκρων με όλους εμάς στη μέση. Θέλω να προσέξουμε τώρα τι είπαν ακριβώς οι ξένοι για να δικαιολογήσω κάποια πράγματα. Με τίτλο «Η Ελλάδα φοβάται εκδίκηση των νεοναζιστών», γράφει ο Der Spiegel, αυτός είναι ο τίτλος, και μεγάλη ανησυχία περιγράφει στην Ελλάδα μήπως η χώρα θα μπορούσε να διολυστήσει προς την πολιτική αστάθεια. Η Wall Street Journal επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι δολοφονίες πραγματοποιούνταν ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί την ποινική δίωξη του κόμματος ως εγκληματική οργάνωση. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι έκανε παρέμβαση, επειδή λέγομαι συνωμοσιολόγος, παρέμβαση η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή AJC. Με ανακοίνωσή της καταδικάζει τη δολοφονία 2 μελών της Χρυσής Αυγής και τον τραυματισμό 1 τρίτου. Ο εκτελεστής διευθυντής της Επιτροπής, David Harris, δήλωσε ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου θα πρέπει να απορρίπτεται κατηγορηματικά. Προσθέτοντας ότι όσο και αν είμαστε σταθερά αντίθετοι στην άθλια νεοναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής και των εμπριστικών τακτικών της, μας τρομάζουν εκείνοι που για οποιαδήποτε λόγο θα διέπραταν φόνο και απόπειρα δολοφονίας. Ιδιαίτερα επισημαίνω τη δήλωση του εκπροσώπου της εβραϊκής αυτής αμερικανοεβραϊκής οργάνωσης, γιατί είπα ότι μέσα στις υποψίες μπορεί να είναι και η Mossad. Άρα έρχεται να μας πει ότι αποκλείεται, εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας, δεν συμμετέχουμε. Επειδή βάρινε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, και επειδή έτσι βαριά η ατμόσφαιρα ήταν και μετά την εμφυλιοπολεμική κατάσταση στην Ελλάδα, όχι το ίδιο βαριά, αλλά εν πάση περιπτώσει αναλογίες, υπήρχαν κάποιες στιγμές που κάποιοι ηθοποιοί και κάποιοι σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως ο Λογοθετίδης και ο Τσαγανέας,
ηρωνευόντουσαν πάρα πολύ σοβαρά την κατάσταση. Θέλω να θυμίσω ένα απόσπασμα από την ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Το θεωρώ από τα συγκλονιστικότερα κομμάτια σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Μείνετε μια στιγμή εδώ, ώστε να ειδοποιήσω τον πατριώτη που θα σας οδηγήσει στα χαράματα. Καλησπέρα, άνθρωπε. Καλησπέρα, κύριε. Ξέρετε ποιος είναι εγώ? Καλά το ξέρω. Άμα σου λέω ξέρω. Πού είναι οι άνθρωποι? Απάνω είναι. Πήγαν να πλαγιάσουν λιγάκι, επειδή τα χαράματα έχουν ταραβέρει. Θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους. Πέστε τα σε μένα. Γι' αυτό έμεινα εγώ εδώ πέρα. Κάτσε. Ωραία. Εμπιστευτείτε σε μένα. Εγώ θα σας οδηγήσω. Μωρέ, απόλυτη εμπιστοσύνη. Προς εσύ και πίσω εμείς. Προστί το αίμα, προστί το μίσος, προστί ο αλληλοσπαραγμός. Για όλους υπάρχει γη, για όλους υπάρχει ίδιος. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και θεμέλιο της ευτυχίας, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Χρυσέ μου άνθρωπε, να μου ζήσεις. Δόξα να έχει Παναγία. Βρήκα επιτέλους κι εγώ έναν άνθρωπο να κουβεντιάσω σοβαρά. Εδώ ο κόσμος έχει πάθει παραγύρημα. Συντέλεια του αιώνος. Συντέλεια του αιώνος, κύριε. Άνθρωποι, άνθρωποι, έμμο Χαρίς, έμμο Διψής και έμμο Βόρη. Θερία, θερία ανήμερα, κύριε. Πολιτισμός σου λέει. Κολοκύθια τούμπαλα. Τρέλα, τρέλα κανονική, κύριε. Προστί το μίσος, προστί ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Να μου ζήσεις, Χρυσόστομε, τι ωραία που τα λες. Α, εμείς οι δύο θα γίνουμε αχώριστοι. Να ξουρίσεις και το μουσί, να βγαίνουμε τσόξο μαζί. Εγώ θα σας οδηγήσω. Και ρωτάς αν πάω εγώ τώρα με άλλον. Όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι αδέρφια είμαστε, όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Μεγάλες κουβέντες, αδερφέ μου, αλλά ποιος να καταλάβει. Εγώ θα σας οδηγήσω. Το είπαμε αυτό, τι, καλά. Μα... Βρε, εδώ είσαι πάλι εσύ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους. Εντάξει, γιατρέ μου, τα κανονίσαμε. Εγώ θα οδηγήσω τους ανθρώπους. Ξεκίνησα πάνω να κινηθείς γρήγορα. Άνθρωποι, άνθρωποι, έμμο Χαρίς, έμμο Διψής και έμμο Βόρη. Ξεκίνησε γρήγορα. Άνθρωποι, άνθρωποι, έμμο Χαρίς, έμμο Διψής και έμμο Βόρη. Ξεκίνησε. Γιατρέ μου, γιατί του μιλάς έτσι τον πατριώτη? Τι πατριώτης? Αυτός είναι τρελός. Τι πράγμα? Τρελός. Ανίατος τρελός. Μη μου το λες. Μάλιστα. Να ο πατριώτης. Ο κύριος είναι. Μάλιστα. Δεν είναι μυστήριο πράγμα. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο που να τα λέει σωστά και αυτός είναι για δέση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται σχόλιο. Το σχόλιο έχει γίνει από αυτούς τους υπέροχους ηθοποιούς που πραγματικά τίμησαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω τώρα να κάνουμε πάλι στην ίδια ατμόσφαιρα, αυτή ακριβώς που ζούμε, θα δούμε ένα πάρα πολύ σύντομο
βιντεάκι και θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ενός ανθρώπου που δεν είναι γνωστός καθόλου, είναι ο Γιάννης ο Κύρης. Είναι πίσω από πάρα πολλές γνωστές διαφημίσεις, επειδή έχει εργαστεί σε πάρα πολύ, σε πάρα πολλές επώνυμες διαφημιστικές εταιρείες. Ο Γιάννης ο Κύρης έχει να κάνει αυτό το σχόλιο που θα δούμε για την εποχή μας. Νομίζω ότι το σχόλιο αυτό του Γιάννη του Κύρη μας έχει φέρει στη σημερινή εποχή. Αλλά επειδή η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα, θα ήθελα στο διάλειμμα να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι ίσως λίγο μοναδικό. Γιατί είναι μια εξαιρετική τιμή να παίξω στην εκπομπή μου ένα κομμάτι του αξέχαστου Βασίλη Τσιτσάνη, από τους κορυφαίους της λαϊκής μας μουσικής. Αλλά μετά το κομμάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, ένα σόλο του Τσιτσάνη, θα ακούσετε κάτι που θα σας πω μετά τι ήτανε. Συνέχεια είναι και το έχω κολλήσει έτσι για να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα και να δούμε ότι ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα.
Ήταν λοιπόν η κοπέλα που είδαμε, η Amy Storms. Είναι Ολλανδή και θεωρείται από τις σημαντικότερες σολίστες του βιολιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει γεννηθεί στις 22 Δεκεμβρίου του 1988 και ξεκίνησε μαθήματα βιολιού από τα 5 της χρόνια. Στα 8 της χρόνια φοιτούσε στο Royal School of Music της Χάγης. Στο εκπληκτικό βίντεο, όπως θεωρώ, που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, είναι το encore που έπαιξε σε μια συναυλία, δηλαδή εκείνο που επιστρέφει όταν αποθεώνεται ο καλλιτέχνης, ο σολίστ, και παίζει το καθιερωμένο encore. Συνήθως ο δεξιοτέχνης παίζει τα πιο δημοφιλή, τα περισσότερα αγαπημένα του έργα, αυτά που αισθάνεται πιο κοντά και βαθιά στην ψυχή του. Η Storms οπλίζει λοιπόν τη φαρέτρα της και εξαπολύει τα βέλη της, αποδίδοντας το περίφημο σόλο «Τα ωραία του Τσιτσάνη», και με ένα τρόπο εξαιρετικά, με εξαιρετική δεξιοτεχνία, όπως το διαπιστώσετε κι εσείς. Θα πάμε τώρα πάλι στον τρελό μας κόσμο και θα μεταφερθούμε στο Κάιρο, όπου σήμερα αρχίζει η δίκη του πρώην Αιγύπτιου, το πρώην Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι, που πριν τέσσερις μήνες είχε ανατραπεί από στρατιωτικό πραξικόπημα και φυλακίστηκε. Το πραξικόπημα βρήκε σαν αιτία, αυτός είναι ο Μόρση, σε μια πρόσφατη συνέντευξη που του πήραν με κρυφή κάμερα προφανώς, γιατί βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό στην Ασή και μετά φυλακίστηκε. Η δίκη έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Αίγυπτο, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ο κόσμος εκεί είναι διχασμένος. Σχεδόν 50% είναι υπέρ του Μόρση και 50% υπέρ της στρατιωτικής δικτατορίας. Αυτός είναι ο νομικός που εξηγεί τι ακριβώς είναι το κατηγορητήριο εναντίον του Μόρση. Να σας πω την αλήθεια, κατηγορητήριο εναντίον ενός εκλεγμένου από πραξικοπηματίες, εγώ ποτέ μου δεν το κατάλαβα, όσο και αν διαφορετική άποψη έχω με τον εκλεγμένο. Εδώ βλέπουμε διάφορες σκηνές από τον κόσμο που... τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί, τα αιματηριά γεγονότα, γιατί στις συγκρούσεις που φοβούνται ότι θα επαναληφθούν με αφορμή τη δίκη, στις συγκρούσεις αυτές είχαν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι. Ποτέ δεν μάθαμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Το παράδοξο είναι ότι βρίσκονται άνθρωποι, βέβαια το BBC από όπου πήραμε το φιλμ προβάλλει πάντα την άποψη κάποιου για να είναι αντικειμενικός, έτσι, αντικειμενικό το βίντεο, είναι υπέρ των στρατιωτικών. Εδώ βλέπουμε τη χτεσινή συνάντηση, γιατί η δίκη αρχίζει μία μέρα μετά την άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κέρι. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμφιλεγόμενη, αν μας επιτραπεί αυτή η μετριοπαθής λέξη για την ιστορία της ανατροπής του Μόρση. Από τη μια θεωρούνται ότι κρύβονται πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το πραξικόπημα, κάτι που επιβεβαιώνεται έμεσα με την άφιξη
του Υπουργού Εξωτερικών και τις συνομιλίες που έχει με το καθεστώς και διαβεβαιώνει στις συνομιλίες αυτές το στρατιωτικό καθεστώς ότι μπορεί να σταμάτησε η χορήγηση στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι τουλάχιστον ανακοινώθηκε, αλλά δεν θα πάψει να θεωρείται η Αίγυπτος ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγάλτε άκρη τώρα από αυτά τα σχόλια. Μια και βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατροί και άλλοι επαγγελματίες της υγείας, τελειώσαμε με το φίλμα αυτό. Γιατροί και άλλοι επαγγελματίες της υγείας έχουν καταστεί συνεργοί και κακομεταχειρήσεων στις φυλακές του Πενταγώνου και της CIA, όπου διαπράχθηκαν καταχρήσεις περιφρονώντας τις δεοντολογικές υποχρεώσεις των θεραπώντων της υγείας. Υπογραμμίζει μια ανεξάρτητη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα χτες. Τα συμπεράσματα αυτά χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα από τη CIA και παράλογα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Οι συντάχτες αυτής της διεθνούς μελέτης με τίτλο «Η εγκαταλειμμένη δεοντολογία, ιατρικός επαγγελματισμός και καταχρήσεις επιντογκρατουμένων στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» ζητούν να διεξαχθεί έρευνα από την Επιτροπή Πληροφοριών της Αμερικανικής Γερουσίας. Το Υπουργείο Άμυνας και η CIA απέτησαν με τρόπο καταχρηστικό και από τους επαγγελματίες τους σε θέματα υγείας να συνεργαστούν σε επιχειρήσεις απόσπασης πληροφοριών και ασφαλείας με τρόπο που προκάλεσε σοβαρή οδύνη στους κρατούμενους, υπογραμμίζει η έκθεση αυτή. Μεταξύ των πρακτικών αυτών στη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από 20 νομικούς, ιατρικούς και στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, αναφέρονται η επινόηση, η συμμετοχή και η άσκηση βασανιστήριων σε ομών απάνθρωπων εξευτελιστικών μεταχειρήσεων, σε ανθρώπους που βρίσκονταν υποκράτης σε αμερικανικές φυλακές στο Αφγανιστάν, το Γκουαντάναμο ή στις μυστικές φυλακές της CIA που δεν ξέρουμε, τουλάχιστον δεν ξέρουμε, κρατούνται μυστικό που βρίσκονται. Στο όνομα της Εθνικής Ασφάλειας, οι στρατιωτικοί στρέβλωσαν τον όρκο, οι στρατιωτικοί γιατροί, οι συνεργάτες γιατροί με τους στρατιωτικούς και τη CIA, στρέβλωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη και οι γιατροί μετατράπηκαν σε πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών, υπογραμμίζει ο Δόκτωρ Τζέραλντ Τόμψον, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ένας άλλος συντάκτης της έρευνας, ο Λίοναρντ Ρούμπενστάιν, καθηγητής δικαίου της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, αναφέρθηκε στη δια της βίας αίτηση των απεργών πείνας του Γκουαντάναμο, των απεργών πείνας στο Γκουαντάναμο, τις σκληρές ανακρίσεις και τις προσομοιώσεις πνιγμού υπόπτων για τρομοκρατία σε μυστικές φυλακές CIA. Οι γιατροί ή οι νοσηλεύτριες νομιμοποιούν αυτές τις πρακτικές με την παρουσία τους και λέγοντας πως είναι ιατρικά αποδεκτές, δήλωσε ο Ρούμπενστάιν προς το Γαλλικό Πρακτορείο, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι καταχρήσεις με ιατρική κάλυψη δεν ανήκουν στο παρελθόν στη χώρα αυτή. Απαντώντας ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η CIA, εκπρόσωπος CIA, υποστήριξε πως η έκθεση αυτή παρέχει σοβαρές ανακρίβειες και εσφαλμένα συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η CIA δεν έχει πλέον κρατουμένους και πως ο πρόεδρος Ομπάμα έβαλε τέλος στο πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων με διάταγμα το 2009, υποστήριξε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της CIA, D. Boynt. Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Πενταγώνου, όπου ο εκπρόσωπος Τοντ Μπρισίλ διευκρίνησε πως ουδής από τους επικριτές είχε πραγματικά πρόσβαση στους κρατουμένους, στις ιατρικές εκθέσεις τους ή στις διαδικασίες της φυλακής του Γκουαντάναμο. Αλίμονο να τους επέτρεπαν να πάνε να δούνε και τις συνθήκες του Γκουαντάναμο. Ο ίδιος χαιρέτησε το μεγάλο επαγγελματισμό των γιατρών, οι οποίοι εργάζονται εκεί μέσα σε συνθήκες μεγάλου στρες και προσφέρουν τις καλύτερες φροντίδες που έχουν γνωρίσει ποτέ οι κρατούμενοι. Ευλόγησε τα γένια του με λίγα λόγια και τους συνεργάτες, γιατί παντού υπάρχουν όχι μόνο επίορκοι, αλλά αυτοί οι οποίοι για λόγους ιδεολογικούς συνεργάζονται με οργανώσεις όπως η CIA και το Πεντάγωνο. Κάποιοι είναι και δημόσιοι υπάλληλοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι η αξιοπρέπεια είναι πάνω απ' όλα. Χτες είχαμε ένα από αυτά τα φυσικά γεγονότα
τα οποία προκαλούν τρομερό ενδιαφέρον στον κόσμο. Σε όλο τον πλανήτη μπορούμε να βλέπουμε και το βίντεο από την έκλειψη. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Σε όλο τον πλανήτη έγινε αισθητή μια μερική έκλειψη του ηλίου και εδώ βλέπουμε κομμάτια, όπως έγινε ορατή σε διάφορα μέρη του κόσμου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αφρική. Είχαμε και στην Ελλάδα σε κάποια σημεία, μπόρεσαν κάποιοι που ήξεραν. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να κοιτάξω τον ήλιο, ούτε είπα θα το δω αύριο στην τηλεόραση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε τη γραμμή όπου έγινε ορατή η έκλειψη του ηλίου. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ότι αυτά τα φυσικά φαινόμενα που εξηγούνται πάρα πολύ, σε κάποια σημεία μάλιστα, νομίζω στην Κίνα, αν θυμάμαι καλά από αυτό που είδα χτες το βράδυ στις ειδήσεις, είδανε και τρεις ήλιους, γιατί ήτανε λόγω των κρυστάλλων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα φαινόμενα βέβαια εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα πλέον από τους επιστήμονες. Κάποτε μην ξεχνάμε ότι θεωρούνται τρομερά θεϊκά μηνύματα και προκαλούσαν διάφορες καταστάσεις που έχουν αποτυπωθεί στην ιστορία. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη ή μάλλον στην Τουρκία γενικότερα, όπου έχουμε διάφορες θρησκευτικές διαμάχες και μάλιστα διαμάχες εσωτερικές. Έχουμε από τη μια το κοσμικό κράτος και από την άλλη μια μετριοπαθή, όπως αποκαλείται, ισλαμική κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν, η οποία θέλει να επαναφέρει διάφορα ήθη και τα οποία είχαν καταργηθεί από το κοσμικό κράτος που έχει επιβάλει ο Μουσταφά Κεμάλ στην Τουρκία. Αυτό έχει εξαγριώσει τους οπαδούς του κεμαλικού, καθαρά κεμαλικού καθεστώτος, και ένα από αυτά είναι το θέμα της μαντήλας. Η μαντήλα είναι για τους Ισλαμιστές ένας τρόπος, δηλαδή η γυναίκα δεν πρέπει να φαίνεται ποτέ με ακάλυπτο το κεφάλι της. Νομίζω ότι το θέμα έχει πλέον παραπενθεί σε Επιτροπή της Βουλής, γιατί στα Ισλαμικά ήθη απαγορεύεται ακόμα και σε βουλευτή να πάει στο κοινοβούλιο με παντελόνια. Έτσι ανταλλάσσει η κυβέρνηση αυτή την απαγόρευση και επιτρέπει σε μία ανάπηρη βουλευτήνα του κόμματος της αντιπολίτευσης να πάει με παντελόνια και να κρύψει έτσι το τεχνητό μέλος που έχει. Αυτό είναι ένα θέμα για τους Τούρκους. Ένα δεύτερο θέμα που έκανε εντύπωση είναι ότι η μεγάλη αλεβητική, τα μέλη της αλεβητικής κοινότητας έκαναν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην Τουρκία, ακριβώς διαμαρτυρόμενοι για τα όσα δεν τις επιτρέπονται. Γιατί τα διάφορα ισλαμικά δόγματα έχουν τρομερές διαφορές μεταξύ τους. Έχουμε δε και την μεγάλη διαμάχη στη Συρία, η οποία είναι ένα ανεκτικό θρησκευτικό κράτος, ή τουλάχιστον ήταν, δεν ξέρουμε πώς θα καταντήσει, πώς θα το αφήσουν να γίνει ή πώς θα το μετατρέψουν, γιατί είναι ο εμφύλιος που μένεται εκεί πέρα, ας πούμε ότι σύμφωνα με τον συνωμοσιολόγο είναι ξενοκίνητος. Έχουμε λοιπόν τους Αλεβίτες που θεωρούνται το πιο φιλελεύθερο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας και του Ισλάμ, να απαιτούν διάφορα δικαιώματά τους να αναγνωριστούν, και έγινε στο Κιαντίκιοι της Κωνσταντινούπολης πολύ μεγάλη διαδήλωση με χιλιάδες Αλεβίτες, στην οποία είχαν οργανώσει 50 οργανώσεις Αλεβιτών.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που έχει προκληθεί στην Τουρκία είναι ότι το Ισλάμ επισύει τον κόδωνα του κινδύνου για αυτούς που κάνουν τατουάζ. Το Διευθυντήριο για θρησκευτικές υποθέσεις, το Diyanet, όπως λέγεται, εξέδωσε φετβά, δηλαδή θρησκευτική εντολή, θρησκευτικό διάταγμα που απαγορεύει τα τατουάζ γιατί παραβαίνουν τον Ισλαμικό νόμο. Τώρα, αν είχε προβλεφθεί από τον Ισλαμικό νόμο το τατουάζ, δεν ξέρουμε αν είναι τόσο αρχαία τέχνη. Για άλλους είναι κάτι το οποίο διαφημίζεται πάρα πολύ και βλέπουμε και πάρα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές που το διαφημίζουν δείχνοντας τα μπράτσα τους να είναι ζωγραφισμένα. Για την Τουρκία όμως αυτό είναι κάτι που, όχι για την Τουρκία, για το Ισλάμ που μας βγήκε τώρα από την Τουρκία, είναι κάτι που απαγορεύεται. Με αυτές τις ειδήσεις και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής του Τρελού Τρελού Κόσμου. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους εδώ που συνεργάστηκαν, το τεχνικό τμήμα, για αυτά που προσφέρει καθημερινά για να βρίσκεστε στον τρελό τρελό κόσμο. Γεια χαρά σας.